Καλησπέρα παιδιά, Τσεκτεκνάκωσες εδώ. Καλώς ήρθατε στο «Η Ανατομία ενός Συλλέκτη», είναι το τέταρτο βίντεο της σειράς και κατά πάσα πιθανότητα θα είναι το τελευταίο για το season αυτό. Ετοιμάζω άλλα 4 με 5 αν πάνε όλα καλά για την χρονιά που μας έρχεται. Ήταν μια ενδιαφέρουσα χρονιά, είχε και τα πάνω της, είχε και τα κάτω της. Γενικά τα συγκεκριμένα βίντεο, τη συγκεκριμένη σειρά βίντεο μπορώ να πω ότι λατρεύω περισσότερο. Γιατί δίνεται η ευκαιρία άτομα τα οποία έχουν κάποιες συλλογές να δείξουν, να τις παρουσιάσουν εν μέρη. Και εκεί που θέλω να εστιάσω, γιατί πάρα πολύ στα σχόλια δεν το έχετε ψηλοπιάσει ακόμη πώς λειτουργεί, δεν είναι στο να δούμε το τι έχει ο καθένας και να αρχίσει να μας λέει έχω αυτό, πήρα αυτό και αγόρασα αυτό και θα αγοράσω αυτό. Είναι γενικά η περιγραφή του όρου συλλέκτης. Να μας δώσουν άτομα από διάφορα target group συλλεκτών. Ο καθένας λέει και κάτι διαφορετικό αν έχετε προσέξει. Έχουμε τα άτομα που έχουν φιγούρες και άνιμε. Έχουμε τα άτομα τα οποία έχουν καθαρά ψηφιακές συλλογές. Έχουμε τα άτομα που ασχολούνται με τις συλλογές παιχνιδιών και με τις συλλογές συλλεκτικών γύρω από τα παιχνίδια αυτά. Έχουμε άτομα, όπως θα δούμε στο σημερινό βίντεο, που ασχολούνται με το retro gaming και όχι μόνο. Θα δούμε άτομα τα οποία θα ασχολούνται μόνο με άνιμε ή με μάγκα. Αυτό που ήθελα να δείξω με αυτή τη σειρά, με αυτή την εκπομπή, με αυτή τη σειρά εκπομπών, μάλλον το θέσω πιο σωστά, είναι ότι να μας δείξει ο καθένας το μεράκι του και τι σημαίνει γι' αυτό να είναι συλλέκτης. Είναι όμορφο να ακούς τους άλλους να σου λένε για ποιο λόγο ξεκίνησαν, για ποιο λόγο κάνουν αυτό που κάνουν, τι νιώθουν για αυτό που κάνουν, όπως και εγώ, όπως και όλοι. Όπως βλέπετε, πίσω μου έχω μια συλλογή με βιβλία, απέναντι έχω μια συλλογή με παιχνίδια. Εδώ πάνω έχω μία σειρά με συλλεκτικές. Μέσα έχω φιγούρες. Στο σπίτι μου, στο χωριό, έχω τηλεκάρτες και γραμματόσημα. Κάπου χωμένους έχω χάρτες. Όπως καταλαβαίνετε, ο καθένας αντιλαμβάνεται τον τρόπο του να συλλέγεις διαφορετικά. Αλλά σε γενικές γραμμές, από ό,τι έχω παρατηρήσει, όλοι το βλέπουμε πάνω κάτω με τον ίδιο τρόπο. Δηλαδή, οι βασικές αρχές είναι οι ίδιες. Το πώς ξεκινήσαμε πάνω κάτω μοιάζει, άσχετα με ο καθένας έκανε κάτι διαφορετικό. Η παιδική μας ηλικία έπαιξε πολύ σημαντικό παράγοντα σε αυτό και όχι μόνο και το πώς εξελιχθήκαμε, αλλά κυρίως από όταν ήμασταν παιδιά μέχρι και σήμερα. Οπότε στα βίντεο αυτά, όπως ξαναλέω, βλέπουμε το τι σημαίνει για τον καθένα συλλογή, τι σημαίνει το να είσαι συλλέκτης, γιατί το να είσαι συλλέκτης είναι κάτι πολυδιάστατο, αλλά όμοιο, είτε συλλέγεις αυτοκίνητα, είτε συλλέγεις καπάκια από κοκακόλες, είτε σ' αρέσουν κομμάτια από υπολογιστές, είτε σ' αρέσουν γραμματόσημα, είτε μαζεύεις πένες, είτε μαζεύεις σελιδοδείκτες, βιβλία, ό,τι γουστάρεις. Τυπικά όλοι είμαστε στο ίδιο mood, σε διαφορετικό τομέα, αλλά όλοι είμαστε συλλέκτες. Οπότε αυτό ήθελα να περάσω και αυτό θέλω να περάσω μέσα από αυτό. Όχι να μας πούνε, α, δικό μου είναι αυτό εδώ. Εγώ έκανα αυτό, εγώ πήρα και αυτό, αυτό κάνει τόσο, αυτό κάνει παρατόσο. Όχι, αυτό είναι απλά ένα bonus μικρό για να είναι πιο ενδιαφέρον το βίντεο και να το παρακολουθείτε με ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον εσείς. Οπότε, πάνω κάτω εκεί κειμένεται για όσους δεν το έχετε πιάσει ακόμα πώς λειτουργεί η ανατομία ενός συλλέκτη. Γι' αυτό λέγεται και η ανατομία ενός συλλέκτη, είναι το μέσα του συλλέκτη. Αυτό θέλω να πετύχω. Τώρα θα μου πεις, το πέτυχες? Νομίζω ότι το έχω πετύχει ως ένα βαθμό. Αν πάνε όλα καλά, μέχρι και του χρόνου θα έχω μια μεγάλη γκάμα ώστε να μπορέσετε να καταλάβετε ότι το να είσαι συλλέκτης, όπως ξαναείπα, είναι πολυδιάστατο και αφορά σχεδόν όλους μας. Είτε συλλέγεις τον, είτε συλλέγεις άλλο, είτε το παράλληλο. Και οι βασικές αρχές, όπως θα δείτε, είναι ίδιες. Στο σημερινό επεισόδιο, λοιπόν, για κλείσιμο, έχω έναν πάρα πολύ καλό φίλο, τον Πάνο. Πάνο Ρετρόπολης είναι το nickname του και το κανάλι το οποίο έχει και παρουσιάζει τις συλλογές του, το gaming και τις ασχολίες του γύρω από το χώρο. Οπότε του ζήτησα να κάνουμε το τελευταίο επεισόδιο μαζί. Υπάρχουν και άλλα άτομα τα οποία σιγά σιγά θα καλεστούν και θα κάνουμε για το επόμενο season με την άνεσή μας. Δεν βιαζόμαστε, δεν μας τρέχει κανένας. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν γνωρίζοντας τον Πάνο να μας συστηθεί και να μας πει δύο πράγματα για τον εαυτό του, να τον γνωρίσετε κι εσείς. Γεια σας παιδιά. Γεια σου Κώστα, είμαι ο Πάνος, διαθέτω το κανάλι Retropolis Greece τα τελευταία 4 χρόνια, 4,5 κάπου εκεί είμαστε. Ζω και εργάζομαι Θεσσαλονίκη και όπως λέει και το όνομα του καναλιού, Retropolis, ασχολούμαι κυρίως με το ρετρό στοιχείο, είτε αυτό είναι επιτραπέζια παιχνίδια, είτε κανονικά παιχνίδια, είτε βίντεο παιχνίδια,
είτε είναι οι γειτονιές, οι παλιές συνήθειες, οι παλιές μυρωδιές, γενικά το κομμάτι των αναμνήσεων. Πάνω, η ερώτηση η οποία παραμένει για όλους σχεδόν η ίδια είναι το τι σημαίνει για σένα να είσαι συλλέκτης και πότε ξεκίνησες να μαζεύεις τα πρώτα κομμάτια της συλλογής σου. Θα ήθελα με δικά σου λόγια να μας πεις πώς βλέπεις τον όρο συλλέκτη και να μας τον περιγράψεις. Πότε ξεκίνησα να μαζεύω τα πρώτα κομμάτια της συλλογής μου. Νομίζω από τότε που είμαι παιδί. Δηλαδή, ό,τι βλέπετε εδώ πέρα πίσω στη λευκή βιτρίνα είναι τα παιχνίδια που έχω κρατημένα. Ουσιαστικά, ό,τι είχα παιδί, έχω φροντίσει να μην τα πετάξω. Ή να προλάβω τη μάνα μου από τη γνωστή σκούπα στο σπίτι που πήρε και πέταξε ό,τι είχαν οι περισσότεροι φίλοι μου και δικά μου πράγματα. Αλλά ό,τι μπόρεσα να σώσω είναι εδώ πέρα πίσω. Οπότε μεγαλώνοντας, παιδί, προεφηβική ηλικία, εφηβική κτλ, ό,τι έπαιρνα δεν πετάχθηκε και είναι πίσω στη βιτρίνα. Ουσιαστικά, συλλέκτης έγινα, αν μπορώ να θεωρηθώ συλλέκτης, γιατί αυτό που λέω εγώ πάντα είναι ότι δεν είμαι συλλέκτης. Είμαι συλλέκτης αναμνήσεων, είμαι συναισθηματικός συλλέκτης. Δηλαδή, δεν με ενδιαφέρει να αποκτήσω κάτι το οποίο δεν το είχα όταν ήμουν μικρός. Δεν με ενδιαφέρει να πάρω μια κονσόλα που δεν μεγάλωσα με αυτή. Δηλαδή, δεν θα ψάξω ποτέ να αγοράσω ένα Super Nintendo ή ένα Mega Drive. Το Game Boy όμως και το Game Gear με τα οποία μεγάλωσα, δεν θα μπορούσα να ζω αν δεν τα έχω στην κατοχή μου. Δηλαδή, έχω περάσει τόσες ώρες με αυτές τις δύο κονσόλες που αν δεν τις είχα φυλαγμένες μέχρι και σήμερα, θα έψαχνα οπωσδήποτε να τις αγοράσω. Έστω και μη λειτουργικές. Να τις έχω σε ένα ράφι, σε ένα κουτί, να ξέρω ότι είναι εκεί πέρα και ότι όποτε θέλω μπορώ να τις δω. Για μένα η συλλογή σαν ανάγκη είναι ένα αγκίστρι που με κρατάει εκεί πέρα μαγκωμένο πίσω στο παρελθόν. Δεν ξέρω αν αυτό είναι καλό ή κακό. Αλλά δεν μπορώ να αποκιστρωθώ εύκολα και θέλω τα παιχνίδια που είχα μικρός να τα έχω. Επίσης πάντα όταν ήμουν μικρός, αυτό είναι λίγο μυστικό, ζούσα το δικό μου το story, δηλαδή ένιωθα ότι τα παιχνίδια έχουν συναισθήματα. Δεν μπορούσα να παίζω πολύ με το Game Gear που ήταν καινούριο και να παρατήσω τελώς το Game Boy. Οπότε προσπαθούσα να μοιράζω τον χρόνο, να μην νιώθει άσχημα το Game Boy. Τώρα πόσο normal είναι αυτό ή όχι θα το κρίνετε εσείς. Αλλά έτσι ήμουν πάντα και έτσι ήμουν μέχρι και σήμερα. Συλλογή έχω από επιτραπέζια, αρκετά μεγάλη συλλογή. Βέβαια επιτραπέζια μου έχετε στείλει και εσείς. Οι φίλοι του καναλιού της Ρετρόπολης δηλαδή. Αρκετά επιτραπέζια, σχεδόν τα διπλάσια από αυτά που είχαμε έχετε στείλει εσείς. Με αποτέλεσμα η συλλογή πλέον είναι τεράστια. Οπότε πέρα από τα επιτραπέζια έχω και παιχνίδια με αγαπημένα τους G.I. Joe αλλά και τις φιγούρες από το Masters of the Universe, έστω και αν είναι λίγες. Είχα αρκετά Playmobil. Είχα πάρα πολλούς εξωγήινους και τερατομάχους, τους οποίους όμως τους πήρε η σκούπα της μαμάς και δεν υπάρχουν πλέον, έτσι μπήκα στη διαδικασία για αυτά τα συγκεκριμένα κομμάτια να ψάξω και να αγοράσω 2-3 φιγούρες. Δεν ήθελα πάρα πολλές. Στην πραγματικότητα και μία φιγούρα να είχα, ένα τερατομάχο και έναν εξωγήινο, θα ήμουν καλυμμένος. Μπόρεσα και βρήκα λίγες περισσότερες. Τι άλλο έχω, έτσι, αυτοκινητάκια, Hot Wheels, Transformers, parts από το Κάστρα και Πολιορκητές. Δεν μπορώ να παίξω γιατί λείπουν πολλά κομμάτια, είναι γι' αυτό ένα αγαπημένο κομμάτι. Και γενικά, μια συμβουλή που δίνω πάντα είναι ότι στον κόσμο που δεν κράτησε τα παιχνίδια του, αν έχετε κρατημένες τις αναμνήσεις, είστε καλυμμένοι. Αν θέλετε να ξαναβρείτε κάποια και έχετε την οικονομική δυνατότητα, γιατί το κομμάτι του συλλέγω είναι λίγο δύσκολο από οικονομικής πλευράς, ό,τι μπορείτε να αποκτήσετε, δεν χρειάζεται να πάρετε όλη τη συλλογή. Για παράδειγμα, θέλετε να βρείτε τερατομάχους, δεν χρειάζεται να τους μαζέψετε όλους. Πάρτε έναν, να έχετε, να τον βλέπετε έτσι, να τον θυμάστε. Αλλά κυρίως είναι οι αναμνήσεις, παιδιά. Κυρίως είναι οι αναμνήσεις. Φροντίστε να έχετε αναμνήσεις και για το μέλλον. Αυτό που θέλω να προστατέψω εγώ τον εαυτό μου είναι να μην είμαι κολλημένος στο παρελθόν χάνοντας το σήμερα. Είναι πολύ σημαντικό. Δοκιμάστε το και δώστε ζωή και στο παρελθόν και στο παρόν και φροντίστε και για το μέλλον.
Ερώτηση νούμερο 3. Αν ήταν να διαλέξεις ανάμεσα σε δύο κομμάτια από τη συλλογή σου, ρετρό ή σύγχρονα, ποια θα ήταν? Να διαλέξω ανάμεσα σε δύο κομμάτια από τη συλλογή μου είναι δύσκολη ερώτηση βέβαια, αλλά κατευθείαν μου έρχονται τα video games στο μυαλό, οπότε θα διαλέξω το Game Gear, το οποίο ήταν η πρώτη φορητή συσκευή με την οποία έπαθα πλάκα. Μέχρι τότε είχα το Game Boy και όταν είδα για πρώτη φορά το Game Gear πραγματικά μου έπεσε το σαγόνι, δεν πίστευα ότι υπάρχει φορητή βιντεοκονσόλα έγχρωμη με ένα Sonic φορτωμένο να τρέχει σαν τρελός από τη μια άκρη της πίστας στην άλλη. Οπότε ναι, σίγουρα θα κρατήσω το Game Gear. Και το άλλο μηχάνημα που θα κρατήσω είναι η Amiga 500. Η Amiga 500 ήταν ο υπολογιστής wow της εποχής. Ήταν σαν να λέμε ότι τώρα όλοι έχουν PS4 και ξαφνικά έρχεται ένα μηχάνημα το PS6. Ήταν τόσο μπροστά σε σχέση με τον ανταγωνισμό. Κοιμόμουν και ξυπνούσα βλέποντας όνειρα ότι έχω αποκτήσει την Amiga. Όταν τέλος πάντων το όνειρο αυτό έγινε πραγματικότητα, δεν μπορώ να θυμηθώ πόσες ώρες έχω περάσει πάνω από το πληκτρολόγιο κρατώντας ένα Pac-Man χειριστήριο. Άπειρες ώρες. Το πρώτο μεγάλο όνειρο που έγινε πραγματικότητα, οπότε αυτό είναι το δεύτερο αντικείμενο. Άρα έχουμε και λέμε Game Gear και Amiga. Ερώτηση νούμερο 4. Γιατί ρετρό εξ αρχής? Είναι δύσκολο να βρεις, γιατί καταλαβαίνω ότι θα είναι δύσκολο να βρεις κάποια κομμάτια για να συμπληρώσεις τη συλλογή σου, μιας και πλέον δεν υπάρχει πρόσβαση σε αρκετά από αυτά, έχουν καταργηθεί. Αλλά γενικά αντιμετωπίζεις δυσκολίες ώστε να μπορέσεις να συγκεντρώσεις τη συλλογή σου και όχι μόνο. Ρετρό εξ αρχής, γιατί μάλλον μου ήταν πιο εύκολο να κάνω συλλογή από ρετρό. Ήταν τα πράγματα που ήδη είχα. Αν είναι δύσκολο να βρεις κομμάτια λόγω παλαιότητας, θα έλεγα ότι πλέον με το ίντερνετ να είναι μέρος της ζωής μας και της καθημερινότητάς μας, δεν είναι δύσκολο να βρεις το οτιδήποτε. Είναι δύσκολο να πληρώσεις το οτιδήποτε. Πολύ θα ήθελα, για παράδειγμα, ένα Κάστρα και Πολιορκητές στο κουτί του. Το βρίσκω. Στην τιμή όμως που το βρίσκω, είναι αδύνατο να το αποκτήσω. Όχι, δεν είναι δύσκολο. Θέλει προσοχή, θέλει να ανοίγεστε μέχρι εκεί που σας παίρνει το πορτοφόλι σας, να μην ξοδεύετε αλόγιστα προκειμένου να κάνετε μια συλλογή. Έχω μιλήσει πολλές φορές για τη ματαιότητα της συλλογής, αλλά αυτό το κομμάτι της ματαιότητας για μένα κουμπώνει στο κάνω συλλογή στα πάντα, ακόμη και αν δεν τα είχα. Πολύ εύκολο θα ήταν να ξοδέψω χρήματα να γεμίσω αυτό το δωμάτιο, για παράδειγμα, με όλους τους υπολογιστές της εποχής, Amstrad, Spectrum κτλ. Δεν το έχω κάνει, ενώ μπορούσα, γιατί από ένα σημείο και μετά όλο αυτό θα μου βγει μάταιο, δηλαδή θα έχω κάποια μηχανήματα τα οποία δεν μου λένε τίποτα, δεν έχω κανένα συναισθηματικό δέσιμο μαζί τους, οπότε θα φτάσω, πιστεύω, σε μια ηλικία που θα πω τζάμπα τα μάζεψες, τζάμπα ξόδεψες χρήματα, δεν υπήρχε λόγος. Και αυτά τα συγκεκριμένα θα μπω σε διαδικασία να τα πουλήσω, προφανώς φθηνότερα από ό,τι τα είχα αγοράσει. Μπορεί και όχι σε κάποια κομμάτια. Ερώτηση νούμερο 5. Είσαι πατέρας. Πώς βλέπεις το γιο σου να επηρεάζεται από το μεράκι σου γύρω από το retro gaming και από τη συλλογή κομματιών γύρω από το χώρο και όχι μόνο? Πώς σε βλέπει και σε αντιμετωπίζει ως συλλέκτη? Σαν πατέρας, έχοντας ένα παιδί το οποίο είναι σε ηλικία που καταλαβαίνει και συλλέγει ήδη ο ίδιος, μπορώ να πω ότι δεν το έχω περάσει το μικρόβιο της συλλογής, το έχω περάσει το μικρόβιο του δεν πετάω τίποτα. Και έχω αρχίσει να το μετανιώνω κιόλας, γιατί πλέον ο χώρος στο σπίτι στενεύει αρκετά και ειδικά στο παιδικό δωμάτιο ο χώρος στενεύει αρκετά και δεν ξέρω πού θα τα βάλω στο τέλος όλα αυτά που παίρνει και που κρατάει. Έχει κάνει τη δική του συλλογή σε ένα κομμάτι στο οποίο εγώ δεν πολύ καίγομαι, δηλαδή στα retail βιντεοπαιχνίδια. Δεν μπορεί να πάρει ψηφιακό τίτλο, δεν του αρέσει καθόλου, θέλει να έχει τα κουτάκια. Οπότε από το Nintendo 3DS και στο πέρασμά του στο Nintendo Switch, που είναι καθαρά δικές του κονσόλες, έχει όλα τα παιχνίδια που ήθελε σε retail μορφή. Εγώ από την άλλη προτιμώ το digital, οπότε είναι αυτό που λένε ότι κάνε παιδί να δεις καλό. Τη βρήκα δηλαδή από εκεί που δεν το περίμενα. Από θέμα παιχνιδιών, επιτραπέζιων, puzzle και όλα αυτά, τα έχει. Μπορεί να μην ασχολείται γιατί έχει μεγαλώσει
για παράδειγμα με τα puzzle ή με τα αυτοκινητάκια του, αλλά δεν με αφήνει παράλληλα να χαρίσω τίποτα. Δεν λέω να πετάξω, γιατί θεωρώ πολύ μεγάλο λάθος το ότι μας, οι γονείς μας πετούσαν πράγματα, αλλά να τα δώσουμε, να τα χαρίσουμε σε άλλα παιδιά που είναι ηλικία για να παίξουν. Δεν θέλει με τίποτα, θέλει να είναι κρατημένα, σωστά φυλαγμένα, ώστε και αυτός όταν μεγαλώσει να μπορεί να ανατρέξει πίσω, να θυμηθεί τις στιγμές που πέρασε με τα αγαπημένα του παιχνίδια. Οπότε επηρεάστηκε. Τώρα αν θα πάει και ένα βήμα παραπέρα και θα γίνει συλλέκτης και όχι συναισθηματικός, θα το δείξει ο χρόνος. Μέχρι στιγμής πάντως προς τα εκεί δείχνει να πηγαίνει το πράγμα. Φτάσαμε στο τέλος. Να ευχαριστήσω τον Κώστα φυσικά που με προσκάλεσε, αλλά και όλους εσάς που αντέξατε να δείτε το βίντεο μέχρι αυτή τη στιγμή. Να σας ευχηθώ ό,τι καλύτερο. Όσοι είστε συλλέκτες, να χαίρεστε τη συλλογή σας. Όσοι σκέφτεστε να γίνετε συλλέκτες, ζυγίστε λίγο τα πράγματα πριν το ξεκινήσετε. Να ξέρετε ότι το collecting είναι πάρα πολύ εθιστικό και ίσως και επικίνδυνο για την τσέπη σας. Θέλει προσοχή. Για μένα, αν θέλετε να μαζέψετε τα πράγματα που είχατε όταν ήσασταν μικροί, είναι η καλύτερη επιλογή που έχετε να κάνετε. Μέχρι τότε, να περνάτε καλά. Γεια σας, παιδιά. Και κάπου εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Πάνο, ο οποίος δέχτηκε να μιλήσει και να μας πει κάποια λόγια πάνω στις ερωτήσεις που του έκανα. Είναι σύντομες, λιτές και περιεκτικές. Ο Πάνος, όπως καταλάβατε, αντιπροσωπεύει το ρέτρο κομμάτι που ήθελα να δείξω στην εκπομπή και όχι μόνο, και την σχέση πατέρα συλλέκτη, μιας και έχει ένα παιδί και όπως μας είπε ο ίδιος, πώς βλέπει ο γιος του τον πατέρα του συλλέκτη. Αυτό είναι που με ενδιαφέρει, αυτό είναι που θα ήθελα να παρουσιάσω σε όλους σας και να ακούσουμε βλέποντας και παρατηρώντας τα βίντεο. Πώς είναι ο καθένας από διαφορετική οπτική, πώς αντιμετωπίζονται οι συλλέκτες από την οικογένειά τους, πώς τους βλέπουν οι οικοί τους και όχι μόνο, και πώς βλέπουν οι ίδιοι τον εαυτό τους. Λοιπόν, ελπίζω να απολαύσετε αυτά τα επεισόδια. Μέχρι τώρα έχω 4 τον αριθμό μαζί με το intro. Ελπίζω να πάνε καλά τα πράγματα και να καταφέρουμε να κλείσουμε με μια δεκάρα μέχρι τον του χρόνου τέτοιο καιρό, να πάνε όλα καλά, γιατί τα βίντεο αυτά απαιτούν χρόνο. Βέβαια, χρόνο και από αυτόν που κάνει το βίντεο και από μένα, ο οποίος πρέπει να το οργανώσω, να το στήσω, να θέσω ερωτήσεις, οπότε καθυστερώ λίγο παραπάνω. Αλλά σε γενικές γραμμές δεν μας κυνηγάει και κανένας. Λοιπόν, αυτό ήταν ως τώρα η ανατομία ένα συλλέκτη, season 1. Ελπίζω να το απολαύσετε, ελπίζω να πήρατε λίγο μια ιδέα του τι, πώς το βλέπω και πώς θέλω να σας το παρουσιάσω. Ελπίζω και η νέα season, το νέο season που θα έρθει σε λίγο καιρό, να είναι ακόμα πιο δυναμικό και τόσο όμορφο όσο και αυτό. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους που πήρατε μέρος ως τώρα στην εκπομπή και που δεχθήκατε χωρίς πολλά πολλά με το που το είπα, όλοι κατευθείαν είπατε ναι. Και θα ήθελα να παρακινήσω και άλλους όσους θέλετε να πάρετε μέρος. Απλά στείλτε μου ένα email, υπάρχει ή ένα μήνυμα στο Facebook. Υπάρχουν τα στοιχεία κάτω στην περιγραφή στο intro. Να έχετε μια όμορφη μέρα, καλές διακοπές και να περάσετε όμορφα. Γεια σας, παιδιά.